Ο προϋπολογισμός του 2021 παρουσιάζεται στην καρδιά του δεύτερου κύματος της πανδημίας με εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες που έχουν προσβληθεί και ταυτόχρονα δημόσια νοσοκομεία να βουλιάζουν. Γιατί δεν πήρατε έγκαιρα μέτρα πολύ πιο νωρίς, με επιμονή, που με επιμονή συνεχώς και πιεστικά ζητούσαν η υγειονομική, το συνδικαλιστικό κίνημα, αλλά και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, μέσα και έξω από τη Βουλή. Στοιχειώδη μέτρα προστασίας, όπως πραγματική επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας και όχι ενοικίαση για καλοτάισμα κλινικαρχών. Εξασφάλιση επάρκειας ΜΕΘ, μαζικά δωρεάν τεστ, δημόσιος έλεγχος σε κρίσιμους χώρους και όχι δημόσιο σύστημα υγείας μιας νόσου. Άνοιγμα νοσοκομείων που έκλεισαν, καταργώντας 10.000 κλίνες, αλλά και μαζικές προσλήψεις υγειονομικών γιατρών νοσηλευτών. Ουσιαστικά μέτρα προστασίας σε χώρους δουλειάς και σχολείας και αποσυμφόρηση των μέσων μεταφοράς και προσλήψεις προσωπικού με επίταξη ιδιωτικών λεωφορείων που είναι σε απραξία. Φυσικά, κανένας εργαζόμενος άνεργος επαγγελματίας δεν πρέπει να μείνει χωρίς αξιοπρεπές εισόδημα για να ζήσει. Και γι' αυτό έκτακτο επίδομα για όλους τους ανέργους χωρίς προϋποθέσεις. Όλα αυτά ήταν στοιχειώδη. Δεν προχωρήσατε όμως άμεσα σε αυτά. Χάσατε πολύτιμο χρόνο. Είμαστε στον κρεμό γιατί τις ανάγκες των ανθρώπων σε υγεία, παιδεία, πρόνοια, αθλητισμό τις θεωρείτε εμπόρευμα. Αυτή είναι η σαπίλα του καπιταλιστικού συστήματος. Τι σας απασχολεί? Πότε και με ποια κλιμάκωση θα γίνει η άρση του lockdown? Μάλιστα, αντί για άμεσα μέτρα, παρουσιάσατε ένα άρτιο σχέδιο επί χάρτου για το τι θα κάνει η κυβέρνηση όταν έρθει το εμβόλιο. Όπως πριν λίγους μήνες παρουσιάζατε τάχα ότι είναι θωρακισμένο το σύστημα υγείας για το δεύτερο κύμα. Αντί όμως για κατεπίγουσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο υποστελεχωμένο δημόσιο σύστημα υγείας, προχωράτε σε προσωρινά μπαλώματα μετακινώντας προσωπικό από τη μία υποστελεχωμένη δημόσια δομή στην άλλη. Περιφερειακά ιατρεία κλείνουν, κέντρα υγείας αποψηλώνονται και εσείς διαφημίζετε τις εθελοντικές μετακινήσεις προσωπικού και την αυτοθυσία τους για να κρύψετε την κατάρρευση του δημόσιου συστήματος υγείας, αφήνοντας αθωράκιστους τους υγειονομικούς. Μπορεί στον προϋπολογισμό 2021 να αναφέρεστε με πολύ μεγάλη συχνότητα στην εξαιρετικά υψηλή αβεβαιότητα στις προβλέψεις λόγω επιδείνωσης της επιδημίας, υποβαθμίζοντας τη νέα καπιταλιστική οικονομική κρίση που προϋπήρξε της πανδημίας και ο κορονοϊός την επιτάχυνε. Γιατί ο στόχος σας και με την προχθεσινή έκθεση Πισαρίδη και με τις ευλογίες του ΣΕΒ θα επιταχυνθούν σαρωτικές αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς, ανεξάρτητα τι μας είπε ο Υπουργός πριν από λίγο. Και μάλιστα από την υγεία και εκπαίδευση ως την εργασία και το ασφαλιστικό, φορτώνοντας τη νέα καπιταλιστική κρίση στις πλάτες του λαού. Για να γίνει χώρα διεθνώς ανταγωνιστική και ελκυστική στους επενδυτές, όπως ομολόγησε ο Πρωθυπουργός. Έτσι προστατεύεται τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Με επιτάγχυση των αντιασφαλιστικών ανατροπών, σφοδρότερη επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα, ενίσχυση της ευελιξίας, μείωση του κόστους εργασίας, διευκόλυνση απολύσεων, πάυθυνο εργατικό δυναμικό από τη δεξαμενή των εκατοντάδων χιλιάδων ανέργων και παραπέρα χτύπημα των δικαιωμάτων των εργαζομένων γυναικών, συνέχιση της φορολογίας για το λαό και της φοροασυλίας για το κεφάλαιο και ούτω καθεξής. Φαίνονται και στον προϋπολογισμό 2021, μειώνοντας πριν απ' όλα και πάνω απ' όλα τους πόρους για την υγεία, για να ενισχύσετε, να θωρακίσετε τους επιχειρηματίες να μην χάσουν από τα κέρδη τους. Είναι προκλητικά, παράδεκτο, παράλογο, βάρβαρο. Λέτε
ότι η ύφεση οφείλεται στην πανδημία του κορονοϊού και μειώνεται τις δαπάνες για την υγεία. Τελικά, το φάρμακό σας είναι δηλητήριο. Αφού παρά την προβλεπόμενη αύξηση του ΑΕΠ το 2021, στην υγεία δεν δίνεται ούτε ένα ευρώ παραπάνω. Αντίθετα, νέες περικοπές στο ανώτατο όριο δαπανών, πάνω από μισό δισεκατομμύριο, 572 εκατομμύρια ευρώ κόβεται. Ενώ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια τίποτε δεν πάει για την υγεία, αλλά για τη στήριξη των επιχειρηματιών. Συνεπώς, η κυβέρνηση ψεύδεται όταν επικαλείται πως προτεραιότητά της είναι η υγεία. Προτεραιότητά σας είναι τα καπιταλιστικά κέρδη. Και εν μέσω της πανδημίας δεν δίστασε να εξασφαλίσει ζεστό χρήμα σε κλινικά αρχές για μονάδες ΜΕΘ, αλλά και οι δαπάνες σε νοσοκομεία και η ΠΕ και παιδί έχουν μείωση 1,5%, φτάνοντας, προβλέποντας 1.462 εκατομμύρια το 2021. Ο κρατικός προϋπολογισμός επιβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση πάνω απ' όλα βάζει τα κέρδη και όχι την υγεία του λαού. Επιβεβαιώθηκε με το άνοιγμα του τουρισμού το καλοκαίρι, βάζοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Ωστόσο, η πανδημία εμφανίστηκε στο έδαφος σχεδόν ανύπαρκτων δομών δημόσιας υγείας, κέντρα υγείας, ενός άθλιου δημόσιου συστήματος που διαμορφώθηκε διαχρονικά με ευθύνη των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟ και του ΣΥΡΙΖΑ. Κανείς δεν μπορεί να το παίζει τώρα αθώα περιστερά. Κλείσατε 10.000 κρεβάτια και δημόσια νοσοκομεία με άλοθη ότι ήταν αντιπαραγωγικά και κοστοβόρα. Αφήσατε κλειστά κρεβάτια ΜΕΘ και χωρίς ουσιαστική πρωτοβάθμια φροντίδα για το λαό. Ακόμα νοσοκομεία και κέντρα υγείας με λιπέστατο προσωπικό. Οι νέες μειώσεις για την υγεία το 2021 προστίθενται στις ήδη που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια με άλοθη τα μνημόνια. Έτσι διαμορφώθηκε ένα υποβαθμισμένο και εμπορευματοποιημένο σύστημα που δεν χωράνε δύο ασθένειες. Η κυβέρνηση λοιπόν, αντιμετωπίζοντας τις δαπάνες για την υγεία σαν κόστος και εμπόδιο για την καπιταλιστική ανάπτυξη, συρρυκνώνει το ελάχιστο βασικό πακέτο που χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτό σημαίνει ότι και όταν ξεπεραστεί η πανδημία, με όποιο κόστος, οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να έχουν υποβαθμισμένες και ανεπαρκείς υπηρεσίες υγείας που θα πληρώνουν όλο και πιο ακριβά. Αλλά και στον τομέα της εκπαίδευσης. Μειώνεται η χρηματοδότηση. Αν προσθέσουμε σε αυτή τη χρόνια υποβάθμιση από τις περικοπές που έχουν παγιωθεί με τα προβλήματα να συσσωρεύονται χρόνο με το χρόνο, οι δαπάνες τα τελευταία 10 χρόνια έχουν βυθιστεί κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση όλων των όρων και προϋποθέσεων για την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία. Και πιο ειδικά στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων υπάρχει μείωση κατά 30 εκατομμύρια ευρώ και βέβαια παραμένουν οι μεγάλες ελλείψεις σε μόνιμο εκπαιδευτικό δυναμικό. Τσεκούρι και στα κονδύλια του ΟΑΕΔ κατά 38% με πιθανές επιπτώσεις στα επιδόματα ανεργίας. Αλλά και εκπτώσεις, όπως τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για τους μεγαλοεπιχειρηματίες, ύψους 1,1 δις, όμως τίποτε για την αγροτιά και τους αυτοαπασχολούμενους. Αλλά και στον τομέα της τοπικής διοίκησης, που χρησιμοποιείται σαν δίκτυο μεταφοράς της αντιλαϊκής πολιτικής σας. Τις δώσατε επιπλέον αρμοδιότητες για την πανδημία, δεν τις εξασφαλίζετε όμως πόρους στον κρατικό προϋπολογισμό. Η επιχορήγηση από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους για τους δήμους και περιφέρειες είναι στα 2,5
5 δισεκατομμύρια ευρώ. 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουν μια αύξηση μόλις 46 εκατομμύρια. Ωστόσο, μόνο οι αμοιβές προσωπικού υπολογίζονται σε 2,6 δις. Το σύνολο δηλαδή των ΚΑΠ δεν καλύπτει ούτε τις αμοιβές προσωπικού. Επιπλέον, οι Δήμοι θα πάρουν 155 εκατομμύρια ευρώ που αφορούν χρηματοδότηση σε σχολικούς τροχονόμους, βοήθεια στο σπίτι και καθαριότητα των σχολικών μονάδων. Λοιπόν, συγκριτικά με το 2020, μειώνεται το ποσό αυτό κατά 15%. Στους Δήμους η μείωση ξεπερνά τα 210 εκατομμύρια. Ως αντιστάθμισμα η κυβέρνηση προσβλέπει σε αύξηση από ιδία έσοδα, που είναι ο φορομπηκτικός μηχανισμός, σε τέλη και δημοτικούς φόρους στα λαϊκά νοικοκυριά. Τα ίδια έσοδα των Δήμων αυξάνονται πάνω από 10% και η αύξηση θα προέλθει από επιβάρηση με τέλη και φόρους σε αποθηκευτικούς χώρους, γκαράζ κλπ. Ρύθμιση ψηφισμένη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που φυσικά στηρίζει η σημερινή κυβέρνηση και η ηγεσία της ΚΕΔΕ. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, είναι συνέχεια του φιλόδημος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι σταγόνα στον ωκεανό λόγω των μεγάλων χρόνιων ελλείψεων σε δομές και υποδομές Δήμων και δεν ξεφεύγει από κανόνα στήριξης του κεφαλαίου, αλλά και για άμβληση οξυμενών λαϊκών αντιδράσεων με υποτυπώδη ποσά. Ακόμα και στον τομέα του πολιτισμού για το 2021 εξακολουθεί να έχει βουλιάξει στο εξευτελιστικό ποσοστό του 0,04%. Και ο προσανατολισμός σας στην καθιέρωση της Ελλάδας σαν προορισμό υψηλού πολιτιστικού ενδιαφέροντος, δηλαδή ενίσχυση και εξυπηρέτηση ακόμα περισσότερο της τουριστικής βιομηχανίας. Ψίχουλα λοιπόν. Και σε αυτό τον τομέα που είναι ουσιαστικά κατεστραμμένος από τις συνέπειες της πανδημίας και του τρόπου που η κυβέρνηση τοποθετήθηκε απέναντι στα προβλήματά του. Ωστόσο, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στην ενσωμάτωση της πράσινης διάστασης που την ανέφερε πριν και ο Υπουργός στην ομιλία του και περιγράφονται στις σελίδες 52 με 55. Οι διακηρύξεις σας είναι υποκριτικές. Η συνεργασία Παρισιού είναι η εξειδίκευση ενίσχυσης των μονοπωλιακών ομίλων που δραστηριοποιούνται και επενδύουν στην πράσινη καπιταλιστική οικονομία ως διέξοδο κερδοφορίας στα συσσωρευμένα κεφάλαια. Το ΔΕ πρόγραμμα πυροσβεστικές υπηρεσίες δείχνει την πολιτική καταστολής και όχι πρόληψης των δασικών πυρκαγιών. Κάθε χρόνο και χειρότερα. Τα δάση δεν προστατεύονται ολοκληρωμένα αφού έχετε τη λογική κόστους ωφέλους. Ενισχύεται τους μηχανισμούς καταστολής με χρήματα που δεν είναι σωστά κατανεμημένα, όπως λένε οι φορείς των πυροσβεστών. Αφήνεται απ' έξω τη δασική υπηρεσία, αλλά δίνεται χρήματα για αγορά οχημάτων τύπου ΕΑΝΤΑΣ, όχι για την πυροσβεστική, αλλά για την καταστολή, ντροπή. Τα χρησιμοποιείτε ενάντια στον εχθρό λαό και όχι για τον εχθρό των δασών, δηλαδή των πυρκαγιών. Αλλά μεγάλη είναι η υποκρισία σας και για τη δίθεν διαχείριση μολυσματικών αποβλήτων όταν βάζετε πλάτη στο κινέζικο μονοπόλιο στον Πειραιά που επιδοτούμενο από σας και την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κατασκευάζει την νότια προβλήτα καταστρέφοντας την πειραϊκή. Περιβαλλοντικό έγκλημα. Τώρα μεταφέρει υλικά με 100 δρομολόγια φορτηγών καθημερινά που δεν έχουν άδεια από τη Δημοτική Αρχή και δεν έχουν ελεγχθεί τα υλικά από το ΕΛΚΕΘΕ και οι κάτοικοι διαμαρτύρονται ότι περιέχουν τοξικές ουσίες. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος κοφεύει στις καταγγελίες για έλεγχο και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Αυτή είναι η υποκρισία σας, γιατί τους επιχειρηματικούς ομίλους και τις επενδύσεις τους στηρίζετε σε βάρος της προστασίας περιβάλλοντος και υγείας του λαού. Θυσιάζετε τις λαϊκές ανάγκες στο βωμό της επανεκκίνησης της καπιταλιστικής οικονομίας. Τα παίρνετε από τους πολλούς για να τα δώσετε στους λίγους. Ο προϋπολογισμός σας λοιπόν είναι ταξικός, αντιλαϊκός, άδικος στην υπηρεσία της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Η κριτική των άλλων κομμάτων βασίζεται απλά και μόνο στην αφαιρεγκαιότητα των εκτιμήσεων, στην ανάγκη λήψης έκτακτων νέων μέτρων για τη στήριξη της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Συνεπώς, δεν υπάρχει φιλολαϊκή διαχείριση στα πλαίσια αυτού του σάπιου συστήματος. Η απάντηση στις αντιφάσεις και τα διέξοδα είναι η συνολική ρήξη και ανατροπή για τη δημιουργία μιας ανώτερης οργάνωσης της κοινωνίας, όπου στο έδαφος της εργατικής εξουσίας θα αξιοποιούνται με επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό τα κοινωνικοποιημένα μέσα παραγωγής, το εργατικό δυναμικό, τα επιτεύγματα της νέας τεχνολογίας με γνώμονα την κοινωνική ευημερία. Χαιρετίζουμε λοιπόν την αυριανή απεργία που κήρυξε η ΑΔΔΗ, εργατικά κέντρα και εκατοντάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις για την υγεία, τη ζωή και τα δικαιώματα του λαού. Δείχνει ότι οι εργαζόμενοι φοράνε μάσκες για την προστασία και όχι για τη φήμωση, όπως θα ήθελαν κυβέρνηση και αστικά επιτελεία. Και αυτό είναι ελπιδοφορό. Η σιγή νεκροταφείου δεν θα περάσει.